είσαι gentleman, we are back. Άλλο ένα, μην μου πεις update, τι είναι στον αέρα. Και νομίζω ότι πλέον, δηλαδή θα μου πεις, Αλέξανδρε, αέρα λες, αλλά αέρα λίγο δεν βλέπουμε, γιατί οι θερμοκρασίες πλέον αρχίζουν και χτυπάνε κόκκινο. Μα αυτό ακριβώς εννοούσα. Ότι εμείς είμαστε το αεράκι σας, εμείς είμαστε η καλοκαιρινή σας δροσιά, εμείς είμαστε αυτό το τάντ, λίγο το κάτι διαφορετικό, μέσα στην πολύ δύσκολη καθημερινότητα και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Διότι έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Αυτή η εκπομπή είναι η εκπομπή που το καλοκαίρι σε δροσίζει και το χειμώνα σε ζεσταίνει. Είναι η εκπομπή που ξέρει ανά πάσα στιγμή να σε ανάβει αλλά και να σε καλμάρει. Καλά τα λέω, Αγγελική Κούκουρα. Μαύρισες πολύ όμως. Μαύρισε πάρα πολύ. Φοράω και το λευκό. Αν και να σου πω κάτι που θα συμφωνήσεις. Όσο πιο πολύ μαυρισμένος είσαι, το μαύρισμα φαίνεται πιο έντονο με τα σκούρα χρώματα και όχι με τα λευκά. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι όταν μαυρίζουμε πρέπει να βάλουμε λευκό, κίτρινο, άγιο κλπ. Για να δείξουμε το μαύρισμα. Ναι. Σε πληροφορώ ότι το μαύρισμα φαίνεται πολύ πιο έντονο με μαύρο μπλουζάκι. Οι μεγάλες επιθέσεις δεν είναι ωραίες και πάντα. Όχι, να. Εννοώ ότι δείχνεις πιο μαυρισμένος όταν βάλεις μαύρο μπλουζάκι. Ναι, ναι, ναι. Εάν τώρα λοιπόν στην ίδια εικόνα εγώ πάω με μαύρο μπλουζάκι, θα δεις ότι θα μου πεις ότι μαύρισες ακόμα πιο πολύ. Ναι, γιατί έρχεσαι σε συνδυασμό με τον ντεσέν που φοράς. Άι, τον ντεσέν, άμα αρέσει τον ντεσέν. Αυτό το ντεσέν. Είναι αυτό το ντεσέν. Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή με Αγγελική Κούκουρα στο πρώτο μέρος, με Μαρία Πανταζή και πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο στο δεύτερο μέρος και με τίτλους τέλους στο τρίτο μέρος. Κάπως έτσι θα. Φύγει η εκπομπή και για σήμερα. Διότι όσο καλοκαιριάζει, θέλω και κάτι πιο ανάλαφρο, θέλω και κάτι πιο ήρεμο. Παιδιά, να σας πω και κάτι άλλο τώρα μεταξύ μας. Το ξέρετε ότι εσείς, αν δεν το έχετε καταλάβει, σας το λέω εγώ, που ακόμα βέβαια θα μου πεις ότι έχουμε και 3 μήνες μέχρι την καινούργια τηλεοπτική σεζόν, ότι έχουμε συγκεντρώσει. Τι είπες? Λέω, τις εικόνες δεν τις βάλαμε ακόμα. Ναι, αφού δεν ξεκινήσαμε το θέμα, ποιες εικόνες θα βάλουμε? Οι εικόνες θα μπουν αργότερα. Μην σε αγχώνουν σήμερα οι εικόνες. Ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα θα είναι out of picture το θέμα. Λοιπόν, θέλω όμως να σου πω, φίλε τηλεθεατή, ότι πραγματικά ξέρεις ότι έχουμε φτάσει εσύ ως, κοίτασε σήμερα το πρόγραμμα, τις 238 εκπομπές. Δηλαδή, ειλικρινά, να μου απονεμηθεί και ένα βραβείο για τις τόσες εκπομπές. Τόσες πολλές. Απίστευτο. Ναι. Ούτε εγώ ξέρω πόσες έχω κάνει. Σήμερα τις μέτρησες. Ε? Σήμερα τις μέτρησες. Εχθές που έβλεπα λίγο τη λίστα με τους καλεσμένους και τα λοιπά, έτσι, για το κανάλι στο YouTube, φτάσαμε όλες αυτές τις εκπομπές. Πολλές εκπομπές. Απίστευτο είναι. Ναι. Δηλαδή, ειλικρινά, απίστευτο. Απιστεύταμπολ. Λοιπόν, όπως θα έλεγε και κάποιος ο οποίος μιλάει εγκλειστή ελληνικά. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει? Έχω ετοιμάσει ένα, πιστεύω, επίκαιρο θέμα, μιας και τα παιδιά μας έδωσαν εξετάσεις πριν από λίγες μέρες, mm-hmm. πριν από λίγο καιρό. Και επειδή πολλοί μου το έχουν ρωτήσει και το ρωτάνε, γιατί πρέπει να διδάσκουμε τα παιδιά μας αρχαία ελληνικά. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η αρχαία γλώσσα, ας πούμε, είναι νεκρή. Ενώ στην πραγματικότητα η αρχαία γλώσσα μας δεν είναι νεκρή. Γιατί νεκρή είναι η γλώσσα από την οποία δεν υπάρχουν γηγενείς ομιλητές. Εμείς στην πραγματικότητα είμαστε αυτόχθονες ομιλητές. Τι είμαστε? Δηλαδή, αυτόχθονες, γηγενείς, Έλληνες. Mm-hmm. Ομιλητές της αρχαίας γλώσσας, η οποία έχει υποστεί κάποιες μετεξελίξεις, όπως γίνεται πάντοτε, σε όλους τους λαούς και σε όλες τις γλώσσες. Και σε όλα τα πράγματα. Και σε όλα τα πράγματα. Πάντα υπάρχει μετεξέλιξη. Πάντα υπάρχει. Ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλές εκφράσεις που λέμε σήμερα και τα έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Ας πούμε, λέμε, αν να χαθείς, δεν λέμε. Ναι. Λεγόταν και στα αρχαία χρόνια και λεγόταν όλιο, που σημαίνει αν να χαθείς. Α, το όλιο. Όλιο, σημαίνει αν να χαθείς. Κάτσε να δω και κάτι άλλο τώρα, μιας και το θυμήθηκα. Ας πούμε, να σκάσεις, δεν λέμε. Mm-hmm, και να πλεντάξεις. Και να πλεντάξεις. Διαραγείς. Λέγονταν στα αρχαία ελληνικά, ναι. Βλέπουμε επίσης σε πολλές λέξεις που δεν λέμε τη γη σήμερα, δεν λέμε η λέξη η γη στα αρχαία λεγόταν εχθόν. Αλλά λέμε υποχθόνιος όμως. Δηλαδή μπορεί να μην χρησιμοποιούμε την αρχαία γλώσσα όπως ήταν, αλλά χρησιμοποιούμε τα παράγωγα και τα σύνθετά της. Δεν λέμε ιδόρ, αλλά δεν λέμε υδραυλικός. Ναι, σαφώς. Έτσι δεν είναι. Δεν λέμε άρτος, ψωμί λέμε, αλλά λέμε αρτοποιός όμως. Ναι. Οπότε δεν είναι όλα αυτά παράγωγα και σε καθημερινή βάση να το σκεφτείς. Χρησιμοποιούμε αρχές λέξεις και αρχές φράσεις. Ακόμα δηλαδή και πάρα πολλές παροιμίες που θα πούμε μερικές αν προλάβουμε μετά. Έχουν την προέλευσή τους στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί στην πραγματικότητα, για τρεις λόγους μαθαίνουμε, και για πολλούς δηλαδή, αρχαία ελληνικά,
Αλλά οι τρεις κυριότεροι είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, γιατί είμαστε Έλληνες. Έτσι δεν είναι. Ναι, εννοείται και αυτό πάνω απ' όλα θέλουμε να το προσέξουμε. Ακόμη και τα παιδιά μας που σπουδάζουν εδώ στην Ελλάδα και που μπορεί να προέρχονται από κάποια άλλη χώρα, αφού παίρνουν ελληνική παιδεία, πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε σαν να είναι Έλληνες. Και είναι Έλληνες. Σαφώ. Αφού σπουδάζουν στο ελληνικό σχολείο και παίρνουν ελληνική παιδεία. I agree. Στη ζωή τους. Οπότε λοιπόν, πρώτα απ' όλα είμαστε Έλληνες. Δηλαδή, αν σκεφτείς, ας πούμε, ο Όμηρος γεννήθηκε πριν από 3.000 χρόνια, 2.700 περίπου. Αν διαβάσεις την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, κάποια χωρία και αν θυμάσαι, οι αξίες των ανθρώπων ήταν παρόμοιες. Δηλαδή, αγαπούσαν, ερωτευόντουσαν, είχαν αγάπη για την πατρίδα, για τα γράμματα, για τις τέχνες, είχαν πάθη. Έτσι είναι και σήμερα οι Έλληνες στην πραγματικότητα. Και έχουν βέβαια και κάποια χαρίσματα. Δηλαδή, είναι γενναιόδοροι οι Έλληνες, είναι φιλότιμοι, είναι σχετικά ευφύς άνθρωποι και πρωτοποριακοί. Έχουν διάφορα χαρίσματα. Είναι καλοσυνάτοι, είναι φιλόξενοι. Αυτά τα είχαν και οι Έλληνες αυτά τα χαρίσματα. Δηλαδή, αν και υποστήκαμε πολλές καταστροφές στην πάροδο των αιώνων και άλλες φορές νικηθήκαμε και άλλες φορές νικήσαμε και μπορεί να φτάσαμε και στο χυλό του γκρεμού, παρ' όλα αυτά, ως Έλληνες συνεχίσαμε να υπάρχουμε. Και μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει να μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Δηλαδή, και ένας λαός που ξεχνάει την ιστορία του, πώς θα συνεχίσει, άμα δεν γνωρίζει την ιστορία του. Πώς θα συνεχίσει δηλαδή για το περαιτέρω, άμα δεν γνωρίζει την ιστορία του. Βέβαια, οι Έλληνες νομίζω ότι είμαστε κέντρο πολιτισμού και ιστορίας για πάρα πολύ. Να το πούμε και αυτό, είμαστε κέντρο πολιτισμού ακριβώς. Όλα τα βρίσκεις. Επίσης, δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε την ίδια γλώσσα με τους αρχαίους Έλληνες. Απλά είναι επεξεργασμένη στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Και έχουμε και πολλά χαρακτηριστικά αρχαιοελληνικά, τα οποία είναι κληρονομημένα από τα προχριστιανικά χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξαμε θρησκεία σαν Έλληνες, αλλά τα χαρακτηριστικά, όπως βλέπουμε και όταν μιλάμε για τους μήνες, αν έχεις παρατηρήσει, και κάποια αλλογραφικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν ακόμη και στη χριστιανοσύνη και στις γιορτές, έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα και κάποιες γιορτές. Αν το έχεις παρατηρήσει, που τα κάνουμε συνέχεια σύγκριση. Ναι. Δεν έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα προσπαθούμε. Πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ας πούμε, ένας Έλληνας στην πραγματικότητα πρέπει να ξέρει κάποια βασικά πράγματα για την ιστορία που ξεκινάει από τα Μυκηναϊκά χρόνια μέχρι τα νεότερα χρόνια. Έτσι, περιληπτικά, κάποια απλά πράγματα, ας πούμε. Που ίσως θεωρούν τα παιδιά μας σήμερα περιττά να τα μαθαίνουν. Αυτό που είπες προηγουμένως είναι ότι η Ελλάδα στην πραγματικότητα μαθαίνουμε και αρχαία ελληνικά, γιατί είμαστε και Ευρωπαίοι. Ας πούμε, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός έχει τις ρίζες του στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και άρα αυτό είναι που προείπα, αυτό ότι είναι το κέντρο ακριβώς του πολιτισμού και το σε, πάρα του πολλά πράγματα, σε πάρα πολλά είναι πράγματα. Είναι η πηγή έμπνευσή του. Ακριβώς, και η πηγή έμπνευσή του. Δηλαδή, τη στιγμή που είμαστε Ευρωπαίοι και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός έχει τις ρίζες του στον αρχαίο ελληνικό, με συνδετικό κρίκο δηλαδή τον ρωμαϊκό πολιτισμό, που ήταν μετά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, και μόνο γι' αυτό πρέπει να μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Με τους Ευρωπαίους μας δεν είναι βέβαια, μας δεν είναι και ο χριστιανισμός, που μας χωρίζουν βέβαια κάποια δόγματα. Κάποιοι είναι καθολικοί, κάποιοι διαμαρτυρόμενοι, αλλά δεν πάβει να είμαστε χριστιανοί. Αλλά παρόλα αυτά, είπαμε, πάρα πολλά χαρακτηριστικά και της λατρείας της χριστιανικής προέρχονται από τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους και είναι ζυμωμένα με τον πολιτισμό μας. Επίσης, η ρίζα του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι και ο ελληνικός στοχασμός. Mm-hmm. Δηλαδή, και στην τέχνη, ας πούμε, αλλά και στον πεζό και μέτρο λόγο. Από εκεί ξεκινάει δηλαδή, από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ξεκινάει η ρίζα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δηλαδή, ακόμη και τα έργα της αναγέννησης, όλα αυτά τα αγάλματα κτλ. Πάρα πολλοί γλύπτες και ζωγράφοι εμπνεύστηκαν και τα θέματα τους περιχώρησαν από την αρχαία Ελλάδα. Ήταν και θαυμαστές των αρχαίων Ελλήνων ζωγράφων ή γλυπτών. Και γιατί ήταν αρχαίοι θεοί, αρχαίοι Έλληνες, πολλά έργα ας πούμε, των Ευρωπαίων ζωγράφων. Μα ο κυριότερος λόγος που μαθαίνουμε όμως αρχαία ελληνικά είναι ότι στην Ελλάδα για πρώτη φορά άρχισε να υπάρχει ο ελεύθερος άνθρωπος. Αυτός που ήταν δηλαδή, που είχε δική του βούληση και που μπορούσε να λειτουργεί ελεύθερα, αυτός που λέμε ο τέλειος άνθρωπος που μετεξελίχθηκε, mm-hmm.
που ήταν για τους αρχαίους Έλληνες, γιατί στον εξωελλαδικό χώρο εκείνη την εποχή, στους αρχαίους χρόνους, υπήρχαν πάρα πολύ σημαντικοί πολιτισμοί, όπως ήταν ο πολιτισμός των Περσών, ο πολιτισμός των αρχαίων Αιγυπτίων, που σίγουρα τους ξέρεις και τους έχουμε πει κατά καιρούς διάφορα πράγματα. Όμως εκεί πέρα δεν υπήρχε ο ελεύθερος άνθρωπος στην πραγματικότητα. Δηλαδή ήταν ο πολιτισμός μεγάλος και είχαν και πολλούς οικονομικούς πόρους εκείνα τα χρόνια, τα κράτη αυτά. Γι' αυτό έκανε και τόσα έργα, ας πούμε πώς είναι ο Αιγυπτιακός και ο Περσικός πολιτισμός. Αλλά όμως ήταν ένας πολιτισμός που ήταν δεσποτικός. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε σκυμμένο το κεφάλι και έπρεπε να υπακούει και στο βασιλέα και στο ιερατείο. Στους θρησκευτικούς αρχηγούς. Δηλαδή δεν επέτρεπε την ελεύθερη βούληση και την ελεύθερη πράξη. Δεν ήθελαν έναν τέτοιο άνθρωπο οι πολιτισμοί αυτοί. Ήθελαν έναν άνθρωπο που να είναι υποταγμένος. Να μην έχει ελεύθερη βούληση. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα, του αρχαίου Έλληνα και της αρχαίας Ελλάδας. Το να έχει δηλαδή να κρατιέται ελεύθερος και από κάθε λογή σκλαβιά και υλική και πνευματική. Αυτό ήταν ο αρχαίος Έλληνας. Και επίσης οι αρχαίοι Έλληνες μετάλλαξαν τη δεσποτεία και την έκαναν δημοκρατία. Είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας η Ελλάδα και η αρχαία Αθήνα κυρίως δηλαδή. Δηλαδή από εκεί πέρα που ο άνθρωπος ήταν μια άβουλη και ανεύθυνη μάζα στην πραγματικότητα, κάτω από τη φτέρνη του δέσποτα, σε ένα ολιγαρχικό καθεστώς, όταν άλλος, ας πούμε, στον εξωλαδικό χώρο ήταν φαραώ, ήταν βασιλιάς ή οτιδήποτε. Στην Ελλάδα ήθελαν τον άνθρωπο ελεύθερο με τη δημοκρατία. Και τον έκαναν δηλαδή από άβουλη μάζα να νοιάζεται όχι μόνο για την προκοπή τη δικιά του και να είναι υπεύθυνος, αλλά και για την προκοπή των συνανθρώπων του. Αυτό είναι η έννοια της δημοκρατίας. Και αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό του Έλληνα. Είναι πολύ τα παλιά χρόνια. Ναι. Γιατί τώρα πιο καθένας νοιάζεται μόνο για... Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εποχή έχει γίνει καταναλωτική, αλλά είπαμε γι' αυτό μαθαίνουμε και αρχαία ελληνικά, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα παιδιά μας να εμπνευστούν. Και να μπούμε και σε μια πολύ διαφορετική φιλοσοφία. Από, δηλαδή στο χασμό αυτό του αρχαίου Έλληνα, δηλαδή σε αυτόν τον άνθρωπο που ενδιαφέρεται όχι μόνο για το δικό του καλό και για τον εαυτό του, για τον εαυτούλη του που λέμε σήμερα και για τη δική του προκοπή, αλλά και για την προκοπή και μετεξέλιξη και των άλλων ανθρώπων και της κοινωνίας γενικότερα. Να ενδιαφέρεται δηλαδή και για την πρόοδο των άλλων ανθρώπων. Γιατί οι αρχαίες Έλληνες διακατέχονται εκτός από την υποφθηνότητα, από μια βαθιά αισιοδοξία, όπως βλέπουμε και στα έργα των αρχαίων μας προγόνων, και από μια αγάπη για τον άνθρωπο. Δηλαδή προσπαθούσε να φτάσει αυτό που λέμε στον τέλειο άνθρωπο. Γι' αυτό και τα έργα του, αυτό που βλέπουμε, δηλαδή που ήταν πάνω στην πέτρα, είπαμε πάνω στο χαλκό, αλλά και στο λόγο, θαυμάζονται από όλους τους λαούς του κόσμου, είναι πρότυπο και... χαρακτηρίζουν την Ελλάδα σαν νικητήδα πολιτισμού, δηλαδή με τα έργα του αυτά γίνονται έμπνευση και είναι μοναδικά. Γιατί, ας πούμε, ο Έλληνας διακατέχεται και από ένα βαθύ καλλιτεχνικό αίσθημα. Γι' αυτό και έχει. Το έχει, ναι. Το έχει ο Έλληνας αυτό, φίλε τηλεθεατή μου, το έχει εννοείται. Γι' αυτό έχει φτιάξει, ας πούμε, πλήθος ιδανικές μορφές στην τέχνη και στο... είπαμε, στις καλές τέχνες, στο λόγο, στον έμετρο και στον... και στον πεζολόγο. Δηλαδή έχει ξεπεράσει τα σύνορά του, αν και σύμφωνα και με την αρχαία θρησκεία, ας πούμε, ένας άνθρωπος που ξεπερνούσε τα όρια του και ήθελε να γίνει θεός, αυτό δεν ήταν ατιμόρυτο. Γι' αυτό και βλέπουμε στην αρχαία μυθολογία μας, αν θυμάσαι, που αντικατοπτρίζονται και σε πολλές αρχαίες τραγωδίες, γιατί οι αρχαίες τραγωδίες είχαν για ήρωες μυθικά πρόσωπα. Ότι οι άνθρωποι που προσπαθούσαν να φτάσουν το Θεό, τιμωρούνταν, γιατί αυτό λεγόταν ύβρις. Με κάποιο τρόπο. Ήταν ύβρις. Πώς τιμωρήθηκε ο Προμηθέας, ας πούμε. Που ήθελε σκληρό να δώσει... όμως δεν είναι λίγο αυτό. Πολύ σκληρό, ναι. Αλλά παρόλα αυτά, προσπαθούσε για την πρόοδο. Αν και ήξερε ότι αυτό που θα προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια και τα σύνορα, ας πούμε, του ανθρώπου και να θέλει να γίνει Θεός, δεν περνούσε τιμωρητό. Ήταν λοιπόν ο αρχαίος Έλληνας ήθελε να γίνει ο τέλειος άνθρωπος. Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να κληροδοτήσουμε και να εμπνεύσουμε και στα παιδιά μας. Και να από αυτό να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους, να αναλύσουν τη σκέψη των παλιών Ελλήνων, να καλλιεργήσουν το καλλιτεχνικό τους αίσθημα και να μπορέσουν και αυτοί να πράξουν όντως και αναλόγως δηλαδή. Με τους προγόνους τους,
να νιώσουν τον εαυτό τους αισιόδοξο, να το νιώσουν ελεύθερο, για να το νιώσουν υπεύθυνο. Γιατί μοίρα του ανθρώπου πάνω στη γη, είπαμε, έτσι. Δεν πρέπει να είναι υπεύθυνος. Και προπάντως για να φουντώσει, είπαμε, ο πόθος για αυτόν τον τέλειο άνθρωπο στην νεολαία μας. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί αυτό να ξαναδημιουργηθεί ο τέλειος άνθρωπος? Ή πιστεύεις ότι πραγματικά τα παλιά χρόνια, αυτά τα αρχαία χρόνια, γι' αυτό μιλάμε και για την αρχαία ελληνική γλώσσα, προϋπήρχε, υπήρχε? Είπαμε, δεν υπήρχε ο τέλειος άνθρωπος, αλλά κάναμε προσπάθεια για να φτάσουμε στον τέλειο άνθρωπο. Όταν λέμε προσπάθεια, κάνουμε προσπάθεια για πρόοδο. Τώρα θέλουν όλοι να γίνονται με τον εύκολο τρόπο. Η εύκολη και με τον πιο γρήγορο. Και με τον πιο γρήγορο. Η εύκολη λύση δεν είναι πάντα και σωστή. Σαφώς. Έτσι δεν είναι. Και νομίζω δεν είναι και πάντοτε αποδοτική να μένει για πολύ. Ναι. Φαντάζομαι. Δεν θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος πρέπει να έχει μια πιο συνολική κουλτούρα που τον βοηθάει δηλαδή και σε άλλα ζητήματα της ζωής. Δηλαδή κάποιος, τα παιδιά μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και εντρυφούν στους λογοτέχνους, στους ποιητές και στους πεζογράφους της αρχαιότητας, ας πούμε. Όχι γιατί θα γίνουν όλοι καθηγητές. Σηματιάσανε. Ναι, ναι, σήμερα με έχουν φάει από το πρωί. Φτού, φτού, φτού. Είναι επειδή δεν απαντάω στα μηνύματα. Ναι. Για... Θα βάλω την ώρα που ξεματιάζει καλά, θα ξεματιάσει αυτή. Θέλω να την πάρει και να τη πει. Μαρία, τι λένε, πε τώρα. Πέντε λεπτά πριν ξεκινάει η εκπομπή, θα ήθελα να μου ρίξει ένα ξεμάτι. Σε παρακολουθεί κάθε φορά. Διότι είναι όλα αυτά. Είναι τα μηχανάκια τη CGB που με περιμένουν. Είναι όλο αυτό το πράγμα που καταλαβαίνει, νιώθω μια επιρροή. Οπότε θα τους λέμε τις ξεματιάζει. Ναι, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, 5 λεπτά να έχει το στο ρολόι, να αφού περιμένει να ξεκινήσουμε και να έχει το ξεματιασμά τη. Θέλω να πω ότι μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά, όπως είπαμε, για αυτούς τους λόγους θα ανακεφαλαιώσουμε. Όχι για να γίνουμε όλοι φιλόλογοι ή αρχαιολόγοι ή οτιδήποτε, αλλά για να μάθουμε ορισμένες αξίες που είχαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ας πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή, όταν μελετάνε τα παιδιά μας στην πρώτη και στη δεύτερη γυμνασίου την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Τη μελετάνε και σε άλλες χώρες του κόσμου. Δεν τη μελετάνε για να γίνουν φιλόλογοι, αλλά για να μάθουν μέσα από αυτούς τους ήρωες, τις αξίες τους. Πόσο άξιος, ας πούμε, ήταν ο Οδυσσέας, προδείγματος χάρη. Σ' αρέσουν αυτά τα μυθιστικά και τα μεταφυσικά. Και μαγειά και περιμένω πώς και πώς να μου πεις και διάφορες έτσι παροιμίες. Και μυθικά τέτοια θα πούμε, ναι. Ας πούμε, ο Οδυσσέας, από τις μοίρες που του είχαν φορτώσει, από τη βάσανα που του είχε φορτώσει η μοίρα και η θεή, είχε μάθει με την πείρα του που και ήθελε να φτάσει να φέρει τους συντρόφους του, σόους, στην πατρίδα τους. Αυτό δεν ήταν ένας υποδειγματικός άνθρωπος. Σαφώς. Και του δυναμισμού, βέβαια. Και του δυναμισμού, ακριβώς. Εκεί μπόρεσε να πούμε και έσωσε στο σπίτι του που, ήταν, που το περιτριγύριζαν οι μνηστήρες, με τη γενναιότητά του, οπότε μας διδάσκει τη γενναιότητα. Ας πούμε, οι αρχαίοι τραγικοί ποιητές δεν μας διδάσκουν πάρα πολλά τη φιλοπατρία, την αγάπη προς τους γονείς, προς άλλες αξίες. Ας πούμε, η Αντιγόνη του Σοφοκλή δεν είναι ξεπέραστο έργο που ήθελε, σύμφωνα με τις τιμές, να θάψει τον αδερφό της. Τραγικό. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι όλα μας μαθαίνουν κάτι. Ότι μαθαίνουμε πολλές αξίες υπάρχουν. Οπότε θες να πούμε και μερικές παροιμίες, έτσι. Αυτό περιμένω. Ναι. Τις παροιμίες περιμένεις, έτσι. Μ' αρέσουν. Σ' αρέσουν πολύ. Λοιπόν, λέγει τροχός τα ανθρώπινα. Τι είπε? Τροχός τα ανθρώπινα. Τροχός τα ανθρώπινα. Τροχός σημαίνει ρόδα είναι και γυρίζει. Δεν λέμε. Θα ξανάρθουν όλα. Σωστά. Δεν λέμε ρόδα είναι και γυρίζει. Από την αρχαιότητα λοιπόν προέρχεται. Τροχός τα ανθρώπινα. Αργία μη τυρπάς της κακίας. Ναι, δηλαδή η δουλειά είναι αυτή που το επιφέρει όλα τα κακά που έχει. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι τεμπέλης και δεν είναι δημιουργικός, πολλά κακά μπορεί να το. Η πονηρία, η οκνηρία, το να θες να κάνεις κακό στους άλλους, να θες να κερδίσεις με τρόπο δόλιο. Εμούθαν όντως για επιρρημιχθήτω. Σημαίνει ότι αν πεθάνω εγώ, δεν πάνε να γίνουν όλα στάχτη και μπούρμπερι. Και το λέμε. Αυτό. Οπότε προέρχεται και αυτό από τα αρχαία ελληνικά. Είπε προς τον Ιαννίαν, ουδέ γρή. Δεν λέμε δεν ξέρω γρή. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Και αυτό από εκεί προέρχεται. Ενώ σκοκούδο θέντος, μη ρέπονται. Δηλαδή και σήμερα δεν το λέμε ότι άμα γίνει ένα κακό, έρχονται και τα υπόλοιπα. Το ένα μετά το άλλο, οι συμφορές. Και ένα που μου αρέσει πολύ, μια χελιδόν, air, ουπί. Είναι σαν αυτό που λέμε σήμερα. Ένα χελιδόνι, ένα κούκο δεν φέρνει την άνοιξη. Δηλαδή, έχουμε... Είναι και παραλλαγμένα λίγο μερικά, έτσι. Όπισθεν κεφαλής, όματα έχει. Όπισθεν. Όπισθεν κεφαλής, όματα έχει. Δηλαδή πίσω από το κεφάλι του έχει μάτια. Δεν λέμε έχει μάτια. Μάλιστα, και στην πλάτη. Και βλέπω και. Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο στην πλάτη, έχω μάτια και αλλού. τριχολογίν και τρίχα αναλέγεστε. Δηλαδή, τρίχες λες, δεν το λέμε. Ναι. Τι είναι αυτά, τι τρίχες λέει, αυτή ναι, που ναι. λέει αυτός. Δηλαδή, τι. Ναι, ναι, τι νοησίες λέει, για να μην πει τίποτα άλλο. Ναι, όχι. Ναι, ναι. Τα αγαθά κόπησκτώνται.
Αυτό υπήρχε και υπάρχει. Ναι, υπήρχε και υπάρχει. Και αυτό είπε από την αρχαία Ελλάδα που έρχεται. Δηλαδή για να... Και δεν έχει αλλάξει καθόλου και μέχρι σήμερα. Όχι, δηλαδή για να πετύχει κάτι, πρέπει να μοχθήσει και λίγο. Τα ενίκομη ενδύμω. Τα δικά μα ναι. Δεν τα δημοσιοποιούμε και δεν τα λέμε. Το δίσεξα Μαρτίνου Κανδρόσοφο. Και αυτό το κρατήσαμε όπως έχει. Ναι. Άγισε και φέρει τη θρηνό έλκον. Δηλαδή σε τραβάει από τη μύτη. Δεν το λέγαμε. Δεν το λέγαμε. Το λέμε. Και το λέγαμε και στην αρχαιότητα. Ναι, απλά με όλα. Πειράζει, ναι, ναι. Άνω ποταμών. Αυτό ξέρει τι σημαίνει. Δεν το έχω ξαναδεί. Ναι, είναι παράλογο δηλαδή αυτό. Ξέρει τι σημαίνει άνω ποταμών. Δηλαδή αυτό είναι δυνατόν να συμβεί μόνο αν ο ποταμό γυρίσει ανάποδα. Δεν πηγαίνει από, κάτω, από πάνω προ τα κάτω. Mm-hmm. Αν γυρίσει και πηγαίνει από κάτω προ τα πάνω, τότε θα γίνει λέει αυτό το δηλαδή, πράγμα. Δηλαδή άνω ποταμών, ότι αυτό ρε παιδί μου. Αν πηγαίνει το ποτάμι άνω, δηλαδή αλλάξει η ροή του. Αυτό θέλει να πει. Υπάρχουν και κάποια άλλα τώρα που δεν ξέρω τώρα, είναι παρόμοια. Άργους λόφος σημαίνει όταν λέμε για κάποιον που έχει πάρει πολλές συμφορές, που λέμε σήμερα του Χριστού τα πάθη ή η κατάρρωση του Φαραώ, επειδή στο Άργος ήταν η φυλή των Ατριδών, η οικογένεια που είχε πολλοί που είχαν σκοτωθεί μεταξύ τους, αυτοκτονίστε, θα το πούμε άλλη φορά, Μεγαμέμνονα και τα λοιπά, που είχαν σκοτώσει ένας τον άλλον. Και πώς το είπαμε, Άργους. Άργους, έρασουν τα καινούργια, Άργους λόφος. Δηλαδή στο Άργος εκεί πέρα ήταν η φυλή των Ατριδών, η οικογένεια, η βασιλής αυτή, που ήταν πολλές συμφορές τους είχαν συμβεί. Αφύπων επόνους. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ήπος είναι το άλογο και όνος είναι το γαϊδουράκι. Δηλαδή εκεί που εμείς σήμερα το λέμε από δήμαρχος κλητήρας. Δηλαδή εκεί που είσαι στα ψηλά πατώματα, τώρα δεν ξέρεις αυτό λίγο να ακουστεί. Αφύπων επόνους. Κατάλαβες πώς δηλαδή κάποιος... Γίνεται ρεζίλι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ειδίποδος αρέ. Ο Ειδίποδος ήταν ο μυθικός βασιλιάς της Θήβας που είχε πάθει πάρα πολλές συμφορές. Και αυτό είναι δηλαδή, για κάποιον που μπορεί να τον έφερουν πάρα πολλές συμφορές. Και σήμερα το λέμε, είπαμε αυτό. Δαμόκλειος πάθη, το έχεις ακούσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα πούμε περιληπτικά με δύο λόγια. Ο τύραννος των Σιρακουσών Διονύσιος είχε έναν αυλικό που λεγόταν. Που τον υπηρετούσε και έλεγε ότι μακάρι να ζούσε λέει, τη ζωή σου κι εγώ λέει μια μέρα. Και αφού φόρεσε λοιπόν τα φορέματά του και όλα αυτά και τα λοιπά, τα φορέματα του τυράννου και τα ρούχα, είδε ότι πάνω από το κεφάλι του κρεμόταν ένα μαχαίρι, ένα σπαθί που ήταν δεμένο με τρίχα λόγου. Και λέει τι είναι αυτό. Έτσι λέγει να υπενθυμίζω πόσο επικίνδυνη είναι η ζωή μου κάθε μέρα, γιατί δεν έχω λέει να πάρω αποφάσεις λοιπόν για τον εαυτό μου, αλλά και για το καλό του κόσμου και τη κοινωνία. Οπότε αυτό που βλέπει δηλαδή. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δηλαδή, ένας που είναι στα ψηλά αξιώματα, δεν σημαίνει ότι είναι και ευτυχισμένος ή ότι δεν έχει ευθύνες. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, τα φαινόμενα πατούν, μπορεί να είναι και αυτό. Και τα φαινόμενα πατούν. Ή κάποιος που έχει, ας πούμε, πολλά αξιώματα ή καλλιτεχνικά και φαίνεται κάτι πίσω από αυτό, κρύβονται πολλά και πολλές προσπάθειες για να βγουν στην επιφάνεια όλα αυτά. Γάλλο ορνήθων. Είναι του πουλιού το γάλα που λέμε. Ναι, αυτό και ποιος δεν το έχει ξέρει. Έτσι, ναι. Αυτά τώρα. Όχι, πάντως... Να πω και το άλλο. Κόραξ, κόρακη, φιλή και τέτοιξ, τέτοιγε. Σημαίνει ότι... Κόρακος, κοράκου, μάτι, αυτό. Ναι. Κόρακος, κοράκου, μάτι δεν βγάζει και ο καθένας κάνει παρέα με αυτό που ταιριάζει. Μάλιστα. Που λέμε, άμα δεν ταιριάζει, δεν θα ταιριάζει. Ναι, ναι. Μπράβο, και με όπως δεν ταιριάζουμε, εμείς δεν κάνουμε και παρέα και πολύ, πολύ απλά και πολύ κατανοητά. Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχεις εκεί, μπράβο. Δύο όμορφα βιβλία. Που είναι παιδικά, λέγονται Φιστίκιος ο Ιγινίτης, είναι το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Mm-hmm. Είναι για παιδάκια από 8 μέχρι 11 ετών και με πολύ απλό τρόπο εξηγεί κάποια πράγματα όπως περνούσαν στην αρχαία Ελλάδα. Είναι ιστορία ενός παιδιού στην αρχαία Αθήνα. Mm-hmm. Είναι ένα παραμυθάκι δηλαδή, όμως που έχει πολλά στοιχεία και από τη μυθολογία και από τις αρχές συνήθειες. Και είναι πάρα πολύ ωραία βιβλία και το ένα και το άλλο για ένα παιδάκι από εσάς θα γίνουν δικά σας. Και να ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Το βιβλίο, το βιβλιοπωλείο Ποθητός, την αγαπημένη μας Νατάσα, που είναι στο Περιστέρι, Επιδαύρου και Βασιλός Αλεξάνδρου. Τέλεια, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή όμως είναι και μια περίοδο που εσύ ακόμα διορθώνεις γραπτά, βλέπεις, κάνεις ράλι, θα σε αποδεσμεύσω. Την επόμενη εβδομάδα να ενώσω το ραντεβού με άλλα θέματα, μην τα προλογίσεις, γιατί ξέρω πάντα μας εντυπωσιάζει. Προλογίσω, αλλά και στην περσμένη φορά είχα κάνει και ένα μικρό λαθάκι που το προλόγισε από το άγχος μου. Ναι. Και τι θα κανείς δεν το παρατήρησε. Τι είπε. Δεν το παρατήρησε. Να θέλω να κάνω την αρχαιότερο δρόμο των Αθηνών, που λέγεται η οδός Τρυπόδων, και μπερδεύτηκα και πώς το είπα, η οδός Τροπαίων. Αλλά μου γιατί μπερδεύτηκα, Αλέξανδρε. Το τρόπαιο με το τρυπόδι, καμιά φορά όχι, μπορεί να το τρυπόδι ήταν τρόπαια. Ήταν δηλαδή πνευματικό σαρδάμ, κατάλαβα. Δεν είναι κάτι, παιδί μου αυτό. Εδώ άλλοι κάνουν σαρδάμ τη μέρα με την. Τώρα θα κάνεις εσύ σαν γράμμα το τρόπαιο με το τρυπόδι. Τρίποδα. Λοιπόν,
Αποδεσμεύω, Αγγελική Κούκου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και υποδέχομαι Μαρία Πανταζή με καλεσμένο, γιατί έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά μαχητικά. Αν ψάχνεις εγγύηση στα πλακάκια και είδη υγιεινής, τότε επιλέγεις Cotronakis Group. Επώνυμα πλακάκια για όλους τους χώρους και τις διαστάσεις είναι μόνο λίγες από τις επιλογές σας. Δημιούργησε το δικό σου μπάνιο όπως το έχεις ονειρευτεί με την υπογραφή Cotronakis Group. Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι ασυναγώνιστες τιμές μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Θα μας βρείτε Λεωφόρο Φιλής 18 Καματερό και Λεωφόρο Ποσειδώνος 16 στο Παλαιό Φάλιρο και στα τηλέφωνα 210-23-23-276. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο. Ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock. Κύλινδρος υπερασφαλείας. Σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης. Αθόρυβη λειτουργία. Maxi Lock. Κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος Doors. Θωρακίζει το χώρο σας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, μην μου πεις updated, λοιπόν, έτσι εμείς συνεχίζουμε και σας είπα ότι μετά από όλο αυτό το πολύ ωραίο θέμα με την Αγγελική την Κούκουρα θα ανανεωθούμε, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και θα γυρίσουμε μαχητικά. Μαχητικά, πάντοτε με πρωταθλητές στο πλάι μας, πάντοτε με παιδιά που έχουν να δώσουν πάρα πολλά στο μαχητικό αυτό άθλημα, με την ευρεία έννοια, γιατί εμείς, ξέρεις, το μαχητικό άθλημα θεωρούμε ότι έχει πάρα πολλά παρακλάδια και με μια μαχήτρια στην στήλη της, τη Μαρία Πανταζή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλέξανδρε. Δεν έχεις καταλάβει ότι μιλάω για σένα. Το καταλάβεις στο τέλος. Ναι, κάπως έτσι. Το μαχήτρια, λες, για μένα πρέπει να το λέει βέβαια, αυτό. Βέβαια. Τι ωραίο χρώμα είναι αυτό καλοκαίρινο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρυσάντα τριανταφύλλο επί χαλκίδα είναι που μου δίνει τα υπέροχα πράγματα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Ενώ είναι τύπου vintage, ανατολίτικο κτλ. Όμως το χρώμα αυτό είναι πολύ καλοκαιρινό. Εντάξει, είναι το αγαπημένο χρώμα. Έχουμε συνηθίσει ότι τα καλοκαιρινά χρώματα πρέπει να είναι τα ροζ, τα γαλάζια. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μόνο αυτά. Είναι ο συνδυασμός. Και σαν να μου μαύρισες και λιγάκι. Εντάξει, ένα λίγο το πήρες. Λίγο ποδήλατο. Φαίνεται αυτό. Λίγο νησί, ξέρεις τώρα. Κατάλαβα. Καταλαβαίνεις. Έχουμε εδώ μαζί μας τον Ιάσονα. Ένα πολύ νέο πρωταθλητή. Δεν είναι νέος πρωταθλητής, είναι νέος στη ηλικία. Ναι. Γιατί ασχολείται χρόνια με τον πρωταθλητισμό. Κάνει πυγμαχία. Είναι δίπλα μας ο Ιάσονας Σωτηρόπουλος. Και θα ήθελα να τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που μου φέρετε και σήμερα εδώ πέρα. Χαρά μας και τιμή μας να έχουμε νέα παιδιά που να δίνουν το καλό παράδειγμα στους νέους. Δηλαδή, βεβαίως, όχι και οι μεγάλοι άνθρωποι, ότι και καλά μεγαλώσαμε και το έχουμε γυρίσει στον πρωταθλητισμό. Υπάρχουν και νέοι που ακόμα. Ευτυχώς. Είναι και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ, αν το θέλεις, ελπιδοφόρο στον πρωταθλητισμό να μπαίνουν σε μικρή ηλικία. Που αυτό σημαίνει ότι έχουν ακόμα πολύ μεγάλο περιθώριο και δρόμο μπροστά τους για πολλά πρωταθλήματα. Απλά ξέρεις τι γίνεται μετά τα περίπου 18, όταν κάπου σπουδάζουν, όταν αυτό, εκεί τα σταματάνε όλα. Δηλαδή είναι κάποια επιλογή γονέων όταν είναι μικρά, μετά γύρω στα 18 που σπουδάζουν κάπου ή αλλάζει η καριέρα τους κτλ. Εκεί συνήθως τα παρατάνε, βγαίνουν, πίνουν, καπνίζουν, αλλάζουν τα πράγματα. Δεν συμβαίνει το ίδιο με σένα. Όχι, βέβαια.
Και ούτε θα συμβεί. Εννοείται πως όχι. Λοιπόν. Έχουμε Ηρακλή Μέρτοκλου και Νίκο Ανδριάδη από πάνω σου και σε συνέχεια, προσέχουν. Συνέχεια, ναι. Έτσι ακριβώς. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να πάμε να δούμε. Γιατί είναι η 19, είσαι. 19. Είναι 19. Αυτό σημαίνει ότι και το τελευταίο ένα πανελλήνιο μου είπε, άκουσα τώρα πριν λίγο ότι κέρδισε. Ναι, ήταν το Φεβρουάριο. Mm-hmm. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών κάτω των 22. Έγινε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ωραία. Είχε άτομα. Ήταν στην Πάτρα, δεν ήταν αυτό. Όχι. Ήταν το Elite το Δεκέμβριο. Έγινε στη Λάρισα. Στη Λάρισα, μπράβο, ναι. Ναι. Είχε αρκετές συμμετοχές για πρώτο πρωτάθλημα και έγινε και πολύ ωραία η διοργάνωση. Και κατάφερες και πήρες την πρώτη θέση. Ναι. Μπράβο. Και μπράβο και πάρα πολλές ακόμα. Πάρα πολύ. Πόσα χρόνια. Ναι. Να μας πεις λιγάκι πόσα χρόνια ασχολείσαι με την πυγμαχία και από τι ξεκίνησες. Δηλαδή, ξεκίνησε με την πυγμαχία. Ξεκίνησα πριν 3 χρόνια. Mm-hmm. Τον αθλητισμό γενικά και είχα ξεκινήσει με kickboxing και έκανα τους πρώτους 2 μήνες, αλλά από μικρό παιδί μου άρεσε η πυγμαχία και τελικά είπα στον Ηρακλή να κάνω πυγμαχία μόνο. Αυτό που... γιατί επειδή είσαι ψηλός και λιγνός, είναι πολύ εύκολο και καλές κλωτσιές να έχεις και τα λοιπά. Ναι, αλλά δεν το είχα καθόλου με τα πόδια. Εντάξει. Καθόλου. Και από ένα ρόκι που είχα δει παλιά. Μου άρεσε πάντα η πυγμαχία. Από μικρό παιδί μου άρεσε. Ωραία. Και τι ήταν αυτό που σε όθησε ώστε να ασχοληθείς με την πυγμαχία και όχι κάποιο άλλο άθλημα, ας πούμε τον μπάσκετ, επειδή είσαι ψηλός. Κατάλαβες σου λέω ή το καράτε. Παλιά και καράτε έχω δοκιμάσει. Έχω δοκιμάσει και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Αλλά τίποτα δεν με κράτησε. Τόσο και τι πολύ. Είναι αυτό δηλαδή, ας πούμε, που σε κράτησε στην πυγμαχία. Ο Ανδρεάδης με το. Με το Μέρτοκλου. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά. Τι ήταν αυτό, όντως, μπορεί να ήταν οι προπονητές, να σε εμπνέανε, μπορεί σίγουρα, να έχεις καλή χημεία. Αυτό σίγουρα, αλλά και το μαχητικό άθλημα είναι διαφορετικό τώρα από τα υπόλοιπα. Έχεις δει κάποια πράγματα, κάποιες αλλαγές, ας πούμε, στο χαρακτήρα σου, στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου. Από τότε που ξεκίνησα πρωταθλητισμό ή αθλητισμό γενικά. Αθλητισμό και γενικά και πρωταθλητισμό. Αθλητισμό σίγουρα. Δηλαδή, είναι μεγάλες διαφορές από. Δηλαδή. Κάπνιζα, έπινα, τα άκουσα όλα. Όχι, εντάξει, δεν κάπνιζα. Δεν νομίζω ότι είχε προλάβει να περάσει μια τέτοια διαδικασία για το νεαρό της ηλικίας του. Αλλά σίγουρα, παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, σίγουρα κάποιες καθημερινές συνήθειες τις έχεις αλλάξει και τις έχεις κόψει. Ναι, σίγουρα. Μπορεί να μην ήταν κακές, αλλά πρέπει να το κάνεις γιατί επιβάλλεται από τον αθλητισμό. Ναι, ας πούμε, η διατροφή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να βγαίνω, ας πούμε, να τρώω πίτσες, να τρώω σουβλάκια συνέχεια. Εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Έχω μια διατροφή που ακολουθάω. Αυτό, Αλέξανδρε, ξέρεις σε τι άλλο σε βοηθάει. Όταν είσαι εγκρατής στη διατροφή, μετά είσαι εγκρατής και σε πολλά άλλα πράγματα. Νομίζω δηλαδή, ότι εκεί πάσχουν οι περισσότεροι να αποφασίσουν ότι πρέπει να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή, κυριεύεις εσύ τον εαυτό σου. Δεν σε κυριεύουν τα πάθη σου, ας πούμε, η αδυναμία σου κτλ. Θεωρώ εγώ. Δηλαδή είναι εγώ το θεωρώ πράγμα... πολύ δύσκολη τη διατροφή. Ξέρεις ότι εγώ δεν κάνω πολύ δύσκολα. Αν μην βλέπετε αυτό το αποτέλεσμα, οπότε δεν κάνω διατροφή. Θέλω να σου πω ότι εγώ δεν κάνω και είναι πολύ δύσκολο να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπω για μία εβδομάδα, μετά για 3 μέρες θα τα πάρω, θα τα φάω όλα ό,τι υπάρχει, ένα περίπτερο ολόκληρο και μετά θα ξαναμπω άλλες 5 μέρες. Αλλά δεν μπορώ να το συνεχίσω αυτό για μεγάλο διάστημα. Με πιάνει τρέλα, δηλαδή με νευριάζω. Και σέβομαι, μ' αρέσουν οι άνθρωποι που ενώ τους βγάζεις μπροστά ένα τραπέζι με πολλά, δεν διαγγίζουν τίποτα. Θέμα πειθαρχίας του οργανισμού, του εαυτού μας και αυτό σε βοηθάει και σε άλλα πράγματα στη ζωή σου. Δηλαδή το να έχεις πειθαρχία και στην καθημερινότητά σου, φαντάζομαι. Ναι. Ότι έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα, δηλαδή τύπου σου λένε οι φίλοι σου, έλα φεύγουμε, βγαίνουμε, πάμε σε ένα πάρτι και σίγουρα, εσύ έχεις αγώνα, ναι. Άρα θα προτιμήσεις το να κάτσεις σπίτι. Και είναι και προπονήσεις, ναι. είναι πολλά, ας πούμε. Προπονείσαι καθημερινά, καταρχήν. Προπονούμε κάθε μέρα σίγουρα τα απογεύματα πυγμαχία, αλλά κάνω και ενδυνάμωση, κάνεις τρεξίματα βάρη κτλ. Ναι, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, πρωινά σίγουρα. Ασχολείσαι με κάτι, δηλαδή σπουδάζεις κάτι. Σπουδάζω γυμναστική ακαδημία. Α, υπέροχα. Άμεση σχέση. Ναι, πολύ καλό. Μια ιδιωτική σχολή. Που, εντάξει. Με βοηθάει σίγουρα ότι κάνω μαχητικό σπορ και γενικά σπορ, ενώ σπουδάζω αυτό το πράγμα και είναι λίγο πιο ευέλικτα τα πράγματα.
Δηλαδή δεν είναι σαν να ήμουν σε ένα κανονικό πανεπιστήμιο που πρέπει να έχω μαθήματα συνέχεια. Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Πιο χαλαρά. Πότε ξεκίνησες τους αγώνες? Μετά από πόσο διάστημα αφού είχες ξεκινήσει την προετοιμασία, τον αθλητισμό κτλ.? Στους 9 μήνες. Στους 9 μήνες. Και αυτό με πυγμαχιά να υποθέσω, έτσι. Ναι. Αυτό ήταν λόγω της πρόταση που σου έκαναν, ή ότι και εσύ είχες το πάθος να το δεις λίγο πιο επαγγελματικά, να το δεις λίγο στην πράξη και όχι μέσα σε μια προπόνηση απλά? Από την πρώτη στιγμή που πήγα εκεί πέρα ήθελα να το δω πιο επαγγελματικά. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά που ξεκινάνε με μεγάλο πάθος γι' αυτό θέλουν να μπουν στο ring, Μαρία, θέλουν να κάνουν αγώνα. Έτσι είναι. Γιατί εκεί φαίνεται, ξέρεις τι γίνεται, κάνεις τη δουλειά που κάνεις στην προετοιμασία, κάνεις τόσες θυσίες, τόση προσπάθεια, τουλάχιστον κάπου να βγει αυτό. Ο πρώτος ο αγώνας λοιπόν, ο οποίος έφερε νίκη. Έφερε. Και... άρα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς έτσι με μεγάλο. Καλά, περισσότερο νίκες έχεις νομίζω, ε. Έχω 12 νίκες τα ερασιτεχνικά γραμμένες, 3 ήττες. Ναι, γιατί. Νομίζω, ναι. Παίζει σε βραδιές, παίζει σε πρωταθλήματα. Δεν ρωτάω πια αν ο Ιάσονας κέρδισε. Ναι. Αυτό, είμαι ήσυχη, δεν έχω άγχος. Αυτό στην πάροδο του χρόνου σου έχει βάλει. Εντάξει, η Γυμναστική Ακαδημία είναι κάτι το οποίο θα το ακολουθήσει και σαν επάγγελμα. Ναι. Αλλά θα περιοριστεί και θα κατευθυνθεί στο να διδάσκει μαχητικών αθλημάτων. Μπράβο, ή γενικότερα ή θα το επεκτείνει. Ναι. Πώς το έχει σκεφτεί? Δεν το έχω σκεφτεί ακριβώς. Δηλαδή, το βλέπω είναι τώρα... πώς θα βγει και πολύ, γιατί αυτό, είναι πολύ μικρό. Ναι. Ακριβώς. Ωραία, ξεκινάς παίζεις τον πρώτο σου αγώνα. Πού είχες παίξει τη μάσα? Στα Μαρίσια, το νούμερο 2 που είχε γίνει. Στα Μαρούση. Και τρεις γύρι 3 λεπτών. Τότε ήμουν κατηγορία νέων. Με κάσκα, τα πάντα. Και πήγε πολύ καλά. Δηλαδή και τους τρεις γύρους πήρα. Ήταν διαφορετική εμπειρία πρώτη φορά πάνω σε μεγάλο ρινγκ. Με κόσμο να σε βλέπει και καταρχήν... κτλ. Τα Μαρίσια είναι βραδιά, έτσι. Ναι. Άρα κατευθείαν έπαιξες σε βραδιά, κατευθείαν είχε κόσμο από κάτω και ήρθαν να σε δούνε. Ναι. Είναι λιγάκι διαφορετικό από το ερασιτεχνικό. Είχες άγχος αυτό ή ήταν αυτό που το ήθελες και ήσουν χαρούμενος γι' αυτό? Ήμουν και χαρούμενος, αλλά πριν μπω στο ring πάνω είχα και το άγχος. Ήταν πολύ διαφορετική εμπειρία. Ναι, είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή, κάθε φορά που το λέω ότι είναι πολύ ξεχωριστό κάποιος να έχει ανέβει τα σκαλοπάτια του ρινγκ και να έχει παίξει αγώνα. Ναι, που βέβαια με το που πατήσεις μέσα και ακούς το καμπανάκι σου φεύγει κάθε άγχος. Μόλις σου φεύγουν όλα τα άγχη, αλλά μέχρι να καταφέρεις να φτάσεις εκεί. Αυτά τα τρία σκαλοπάτια. Κάθε φορά που ανεβαίνεις λοιπόν σε ένα ρινγκ, με αυτούς τους αγώνες που έχεις κάνει μέχρι τώρα, τους ερασιτεχνικούς και τους άλλους, νιώθεις ότι ανεβαίνεις πιο σίγουρος, πιο δυνατός, ή το χτυποκάρδι είναι ακριβώς το ίδιο όπως με την πρώτη, τη δεύτερη και την πέμπτη και την δέκατη φορά? Το χτυποκάρδι δεν είναι το ίδιο. Την πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά ήταν πολύ μεγαλύτερο γιατί δεν είχα συνηθίσει σε αυτό το πράγμα. Αλλά πάντα υπάρχει άγχος πριν ανέβεις στο ρινγκ. Και για τον αντίπαλο, γιατί δεν ξέρεις ποιο θα σου έρθει απέναντι, τι είναι. Τον παίχτη τον ξέρεις, απλά εννοείς ότι εκείνη την ώρα δεν ξέρεις πώς θα αντιδράς. Ναι, και πολλές φορές δεν τον ξέρεις κιόλας. Πολλές φορές σε πρωταθλήματα. Δεν το ξέρεις όταν ερασιτεχνικό έχεις περάσει τον πρώτο γύρο και δηλαδή κερδίζεις τον πρώτο αντίπαλο, μετά πας στον επόμενο. Α, δεν ξέρεις ποιος μπορεί να βγει. Ναι. Και βέβαια δεν υποτιμάς κανένα αντίπαλο. Και είναι. Είχες παίξει πρόσφατα στο Γαλάτσι που είδαμε τον τελευταίο σου αγώνα. Στο boxing, το Friday Boxing Fight Night. Το οποίο ήταν μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Που έπαιξε και η Λιναρδάτου που έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή μας. Ήταν απίθανη διοργάνωση. Κάνανε φοβερή δουλειά. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη πυγμαχική. Καταρχήν, οι αγώνες ήταν καταπληκτικοί. Όλοι. Ήταν ωραία τα ζευγαρώματα. Ήταν πολύ ωραία. Και επιτέλους είδαμε, ρε παιδί μου. Πάθος. Καλά, εντάξει, εγώ με τη Λιναρδά του, εντάξει, έχω και αδυναμία βέβαια, αλλά ήταν. Παιχνίδι. Και ήρθε και αυτός ο αθλητής από την Αυστραλία. Ο Καμπόσος. Ο οποίος δεν τον ήξερα. Δεν ξέρω αν ντρέπομαι ή όχι που το λέω, εντάξει, δεν τον ήξερα. Τον οποίο εντυπωσιάστηκα υπερβολικά πολύ. Είναι πάρα πολύ καλός, ναι. Ήταν εντυπωσιακός. Ήταν απίστευτος. Απίστευτος. Υπερβολικά έμπειρος. Έχει πάρα πολλούς αγώνες, ξέρεις. Έχει πολλούς αγώνες σίγουρα. Για ερασιτεχνικό κομμάτι δεν ξέρω. Αλλά τώρα νομίζω στην επαγγελματική πυγμαχία είναι 17-0 με 10 νοκάουτ. Εντάξει. Πάντως ήταν κάτι το μαγικό. Με ποιον έπαιξες εσύ? Εγώ έπαιξα με τον Φώτη τον Τζότζο για τρίτη φορά. Για τρίτη. Δεύτερη φέτος από το 19. Τρίτη γενικά. Άρα πώς είστε, τώρα στο τελευταίο αγώνα τον κέρδισες, το είδαμε. Στους προηγούμενους αγώνες. Στον πρώτο αγώνα με νίκησε στην elite κατηγορία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στη δεύτερη πήρες ρεβάνς.
Ναι, στο Boxing Cup στο Μασχάτο το δεύτερο που έγινε, σε πολύ κοντινό αγώνα και οι τρεις αγώνες ήταν πάρα πολύ κοντινοί αγώνες, γιατί ο Φώτης ο Τζότζος είναι φοβερός αθλητής. Καλύτερος έτσι αθλητές νέους που έχουμε και τα λοιπά. Είναι απίθανος αθλητής. Ναι. Είναι πολύ δύσκολος και πολύ καλό παιδί. Μπράβο, συγχαρητήρια και για την τελευταία σου νίκη. Εγώ ήθελα να σου κάνω άλλη μία ερώτηση. Εννοείται. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις πολύ καλή σχέση με τον προπονητή ή να σε εμπνέει ο προπονητής? Για μένα, να έχεις καλή σχέση με τον προπονητή σου και γενικά την ομάδα σου που σε βοηθάνε μέσα στο ring, είναι απίστευτα σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να είναι το 90% της νίκης που θα έχεις. Γιατί πιστεύεις τον άνθρωπο που είναι στη γωνία σου. Που... Σε βοηθάνε έτσι με το ψυχολογικό, ξέρουνε, τους εμπιστεύεσαι ότι ξέρεις ότι αυτή η εντολή που θα σου δώσουν, ότι κάνε αριστερό, δεξί, ξέρω εγώ, θα είναι το σωστό. Τυφλή εμπιστοσύνη. Τυφλή, πραγματικά. Και ο Νίκος Ανδρεάδης στην ψυχολογία είναι απίστευτος. Ναι, εντάξει. Εγώ νόμιζα ότι πρέπει να πάει να γίνει αθλητικός ψυχολόγος. Πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να έρχεσαι στο γύρο πίσω, να έχεις απογοητευτεί, να είσαι χάλια και να σου πει 3-4 λόγια και να μπει σαν να. Αλλά και ο Ηρακλής εξίσου. Και ο Ηρακλής, ναι, ειδικά στο αγωνιστικό κομμάτι, θα σου πει τι θα κάνεις για να νικήσεις. Πάντως, ναι, νομίζω ότι η ψυχολογία και ειδικά στο δικό σου άθλημα μετράει πάρα πολύ. Επίσης και στον αντίπαλο μετράει πολύ η ψυχολογία. Αυτό που λέμε να. Άσχετα από την κίνηση, ναι, άσχετα από τον τρόπο που θα παίξεις, να καταλάβει ότι του έχεις πάρει τα ενία, ότι έχεις μπει, ναι, δυναμικά. Είσαι εκεί δυνατός, δεν φωνάς, ακόμα, δεν δηλαδή, νιώθεις. Πολλές φορές βλέπω κάποιους αθλητές, μου έρχεται στο μυαλό, που η ματιά τους πριν ξεκινήσουν σε αφοπλίζει. Δηλαδή, λες και του λες το άλλο, κοίταξε, μην κάνεις τίποτα. Σε έχω τελειώσει. Δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι να του πάρεις αυτό που λέμε τον αέρα και να προσπαθήσεις να του πάρεις την ψυχολογία. Αν λέει το πετύχεις αυτό, μετά με την τεχνική σου το έχεις το εργάκι. Έτσι ακριβώς. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Επόμενα πλάνα, Ιάσονα. Επόμενο πλάνο μεγάλο, ουσιαστικά σαν. Διοργάνωση και τα λοιπά. Διοργάνωση. Δεν ξέρω ακόμα ποια θα γίνει και πότε θα γίνει σίγουρα. Τα Μαρίσια γιατί... πάντως σίγουρα. Ναι, νομίζω θα γίνουν. Φαντάζομαι. Τώρα έχω περάσει λόγω της νίκης μου στο Under 22, έχω μπει στην Elite πάλι κατηγορία ανδρών, που είναι το Δεκέμβριο. Α, το Δεκέμβριο είναι το Πανελλήνιο, Ναι, όπου είναι και ο επόμενος μου στόχος, να γίνω πρωταθλητής Ελλάδος. Και γι' αυτό δουλεύουμε τώρα. Ναι. Στο εξωτερικό θα σε ενδιαφέρει ποτέ να αγωνιστείς? Εννοείται πάρα πολύ. Έγινε και το Under 22 τον Μάιο, νομίζω, ή Απρίλιο, το Πανευρωπαϊκό, που ήθελα να πάω, αλλά δεν προλάβαμε λόγω και τραυματισμού. Δεν γινόταν. Είχες το χέρι σου, νομίζω, Ναι, ναι. Και ναι. Με κράτησε τρεις εβδομάδες εκτός. Εντάξει, του χρόνου. Θα μου είπες πριν από λίγο και θέλω να το ρωτήσω και να μην το ξεχάσουμε, ότι πολλές φορές λες τον παίχτη δεν το ξέρεις και βγαίνει μέσα από το πρωτάθλημα. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ας πούμε ότι έχει τελειώσει στις 7, νομίζομαι, τον αγώνα του και περιμένει να δει με ποιον παίχτη θα παίξει. Μπορεί επόμενος παίχτη να τελειώσει στις 9, ας πούμε, τον αγώνα του, σωστά. Ναι. Και να πάνε όλοι μαζί στο παιχνίδι των 9.30, για παράδειγμα, δανείζομαι. Δηλαδή, πόσος χρόνος πρέπει να μεσολαβήσει. Περνάει μία μέρα. Μία μέρα. Αυτό. Ναι. Είναι ώρα να το διευκρινίσουμε. Ότι, γιατί ο ένας μπορεί να έχει κάτσει 2 ώρες και να έχει χαλαρώσει. Κατάλαβα. Να έχει μόνο 20 λεπτά. Όχι. Δεν μπορεί να παίξει με την ίδια δύναμη και την ίδια ενέργεια. Βέβαια. Άρα αυτό μπορεί να είναι Σαββάτο και Κυριακή. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, για παράδειγμα. Πολύ σωστά. Στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα είναι 4 μέρες με 5, ανάλογα για τις συμμετοχές. Και είναι ένας αγώνας την ημέρα. Και συνήθως Κυριακή τελική και Σάββατο ημιτελική. Α, συνήθως έτσι γίνονται Σαββατοκύριακο. Ναι. Έναν παίχτη του εξωτερικού θαυμάζεις στην κατηγορία σου πάντα, στα κιλά σου, που κάποια στιγμή θα ήθελες να αγωνιστείς με αυτόν? Είναι μέσα στα... Θαυμάζω έναν παίχτη πολύ, αλλά σταμάτησε την καριέρα του πέρσι, οπότε δεν... Ποιος ήταν αυτό? Ο Άντρε Ward. Σε τι ηλικία? 31. Ναι, εντάξει, δεν ήταν όμως τα περιθώρια σου. Δεν θα πες, μπορεί να παίξει 20 με 31 ναι, π.χ. Ναι, ναι, έχει ναι, να κάνει ναι, με τα κιλά. Ναι. Είναι με τα κιλά και να είναι πάνω από 18 χρονών. Όχι, μετά από τα 18 θεωρείσαι άντρας. Αλήθεια. Ναι. Μάλιστα. Άρα μπορείς να παίξει και με 15 χρόνια διαφορά, εκεί να είσαι ίδια κιλά. Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι όπως και να έχει και άλλες αντοχές ένας άνθρωπος, όπως και να το θέσουμε, και δύο αθλητής που είναι 20, σίγουρα. Και όσο και καλός και δυνατός να είναι αθλητής στα 31, δεν μπορεί. Σαν γιατί, όχι, 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 είναι εμπειρία μετά. Μετά μετράει και πολύ εμπειρία, ναι, κτλ. Όχι, καμία σχέση. Ναι. Και συνήθως κέρδισε το 31, αν παίζει με τον 20. Να μην σου πω και ψέματα. Ναι. Γιατί η εμπειρία είναι μεγαλύτερη. Ναι. Ναι. Η αντοχή όμως του 20 μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Η εμπειρία είναι που κερδίζει το. Που κάνει τον άλλο να κερδίσει. Γιατί ο άλλος μπορεί να έχει προπονηθεί καλύτερα τόσα χρόνια. Ναι. Όχι, δεν πάει με την ηλικία η αντοχή. Να σου πω. Ξεκίνησε στα, είναι 19 στα 16 περίπου, αφού λες τρία χρόνια. Ο άντρας όμως γενικότερα έτσι και μέχρι τα 23, 22, ανάλογα βέβαια και τον άνθρωπο, ακόμα δημιουργείται, πλάθεται, το σίγουρα, σώμα το ολοκληρώνεται. Ναι, ναι. Σίγουρα, άρα, αλλά μετά τα 18 ακόμα, για ένα-δύο χρόνια έχει πάρα πολλά πράγματα να δει και από τον οργανισμό του, από το σώμα του, από τις αντιδράσεις του. Άρα έτσι όπως το λέμε, μετά τα 22, 23, 24 ένας άντρας και ένας προπονητής με ένα έμπειρο μάτι μπορεί να δει καθαρά τον αθλητή του, έτσι δεν είναι, γιατί στα 15, 17, 18 ακόμα πλάθεται, ναι, 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 το αγόρι. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για την απόδοση που θα έχει. Και όχι μόνο αυτό, και ότι και δεν μετά έχει ολοκληρωθεί. Ναι, εσύ πιστεύεις θα το συνεχίσεις αυτό το άθλημα? Σίγουρα. Συνήθως μου αρέσει από την εμπειρία σου τα παιδιά που λοξοδρομούν, κάνουν κάτι άλλο. Αν το αποφασίσουν είναι εκεί στα 19 με 22, 19. Δεν έχει σημασία. Αν το αποφασίσει ο άλλος, όσο χρόνο και να είναι. Όχι, ναι, αλλά λες ποια είναι δύσκολη περίοδο που συνήθως πρέπει να βαστιχτείς. Εκεί είναι δύσκολη περίοδο. Εκεί που ξέρεις, ξεκινάνε. Τους παρασύρει η κοπέλα τους, το αγόρι τους. Τους παρασύρει. Παρασύρονται μόνοι τους. Δεν θεωρώ ότι κάποιος άλλος παρασύρει. Θέλουν να παρασυρθούν. Με τις παρέες τους, ξέρεις, ή σπουδάζουν κάπου αλλού και δεν έχουν τον προπονητή κοντά τους και σου λέει, α, εντάξει, τώρα εδώ δεν μου ταιριάζει ο προπονητής, άρα ας αλλάξω, ας κάνω κάτι άλλο, ας πάω καφετέρια. Ναι. Ναι, άρα εκεί που έχεις κάνει τόσο μεγάλο κόπο πριν 2, 3, 5, 6 χρόνια, ξαφνικά τα αφήνεις. Εσένα σου λείπουν όλα αυτά, δηλαδή να βγαίνεις περισσότερο έξω, οι φίλοι σου κτλ. Ή προσπαθείς και τα έχεις σε μια ισορροπία. Σε ισορροπία τα έχω, ναι, εντάξει, βγαίνω και με τους φίλους μου. Γιατί εγώ το θεωρώ πολύ καλό και σωστό σε αυτήν την ηλικία να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή και το να βγαίνεις ώστε να μην τα στερηθείς και μετά ξαφνικά πας και τα κάνεις. Σαφώς. Ναι. Και όσο πιο μικρός νομίζω ότι ζήσεις τέτοιες καταστάσεις, τόσο πιο πολύ συγκεντρωμένος μπορείς να είσαι αργότερα, όταν μάλιστα μπαίνεις και πιο δυναμικά. Γιατί ξέρεις, πολλά παιδιά, ξέρεις, τη βλέπω ότι τα βάζουν από πολύ μικρή ηλικία σε μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή, δεν θα τρως αυτό, δεν θα βγαίνεις, θα κοιμάσεις 10:30 το πρωί, θα σηκώσεις. Και όταν αυτά φτάσουν 20, 22, 25 και πρέπει να πάρουν μέρος σε μεγάλους πια αγώνες που έχουν και μεγάλα έπαθλα, εκεί πλέον έχουν μπουχτίσει. Και εκεί κάνουν όλες τις βλακίες. Δηλαδή, καλό είναι σε μικρή ηλικία, που ακόμα έχεις το περιθώριο, να ζήσεις και την προετοιμασία, αλλά να ζήσεις και λίγο τη ζωή σου, για να μην σου λείψει αυτό αργότερα. Και όταν είσαι πολύ δυνατός, θα παρατήσεις όλα και χάσεις όλο αυτό το κόπο που έχεις κάνει. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Στην Ελλάδα, αφού θέλεις να είσαι μέσα σε αυτά, υπάρχουν, πιστεύεις, τα έπαθλα, τα οικονομικά εκείνα που με τον καιρό θα πεις. Άξιζε, ρε παιδί μου, τα 15 χρόνια που δεν έκανε αυτό, εκείνο, εκείνο και εκείνο και σήμερα, να, έχω αυτό να παίρνω. Στην Ελλάδα, σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σίγουρα αυτό δεν είναι από τη δική σου άποψη, είναι από τους αθλητές που μιλάς, που ακούς, που βλέπεις, ναι, που επονητές σου. Δηλαδή, να ζήσεις καθαρά από αυτό το πράγμα, άμα μένεις στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι καθαρά από αγώνες μόνο, όχι να ανοίξεις μια σχολή και να προπονείς. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Αλλά σε ερασιτεχνικό κομμάτι, άμα φτιάξεις ένα καλό υπόβαθρο, παίξεις έξω, πάρεις την Α κατηγορία, παίξεις πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο και πας μετά έξω να δοκιμαστείς για να το συνεχίσεις επαγγελματικά, εκεί πέρα έχει μεγάλο μέλλον, ναι. Πολύ ωραία. Ναι, τι ήταν αυτό που θα ευχόσουν ή που θα ήθελες, έτσι κλείνοντας αυτή την εκπομπή, να μοιραστείς με τους φίλους, τους γνωστούς σου και με όλα τα νέα παιδιά που βλέπουν και είναι στην ηλικία σου και ακόμα ταλαντεύονται, τι να κάνω, να πάω εκεί, να κάνω αυτό, τι θα τους έλεγες? Ότι ο δρόμος του πρωταθλητισμού είναι πολύ ωραίος, έχει πολλές χαρές, έχει βέβαια και τις πίκρες, αλλά άμα πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με ένα άθλημα, να το συνεχίσουν, να το κάνουν, να αξίζει ο κόπος.
Αξίζει πραγματικά ο κόπος. Εσύ, Μαρία, σαν προπονήτρια και manager μεγάλων αθλητών, μικρών και μεγάλων ηλικιακά εννοώ, τι θα έλεγες? Θα έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ τα παιδιά. Ότι φεύγουν στο εξωτερικό, παιδιά. Βλέπω τελευταία που ανεβάζεις και είτε του συνοδεύεις είτε όχι, ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ ο δρόμος να το ζουν αυτό και να φεύγουν έξω. Με το box δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Με το kickbox είναι πολύ πιο συνηθισμένο. Ναι. Και έχει πάρει και μία φοβερή άνοδο το kickbox τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Γενικά τα μαχητικά αθλήματα. Μέχρι και στη γειτονιά μου, δηλαδή σε ένα στενάκι που απλά περνάμε για να βγούμε στον κεντρικό δρόμο, και εκεί άνοιξε σχολή kickboxing. Και περνάω τα απογεύματα και με το φως λέω τι είναι αυτό και γυρνάω και βλέπω το ring και παιδάκια πάνω. Δηλαδή και νέα παιδάκια τώρα σου μιλάω. Αυτό 20-30 παιδάκια. Είναι πολύ ωραίο αυτό να το βλέπεις. Ότι από μικρές ηλικίες ψάχνουν ακόμα και σε μία γειτονιά να πάνε σε μία σχολή kickboxing στον αθλητισμό. Εμένα μου αρέσει που το βλέπω αυτό. Αυτό είναι το σημαντικότερο και είναι και άθλημα που σου προσφέρει και πειθαρχία που έχουμε πει ξανά. Σε δυναμώνει πάρα πολύ, σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα. Είναι ένα άθλημα που σου τονώνει την αυτοπεποίθηση. Και αυτό που ρώτησες πριν για τον, μάλλον που έκανες την παρατήρηση και που είπες ότι ο προπονητής είναι πάρα πολύ βασικό συντελεστής, θα σου πω ότι έχουμε φτάσει σε μία, δεν ξέρω αν το είχαμε πει μαζί, νομίζω δεν το είχαμε πει μαζί, αλλά έχουμε φτάσει σε μία εποχή που οι προπονητές αυτών των αθλημάτων, γενικά οι προπονητές, βλέπω δηλαδή που πήγα με την ανιψιά μου να πάρω τους βαθμούς της και άκουσα μία μαμά δίπλα, μάλλονε, έλεγε στο παιδί της ας πούμε ότι γιατί ρε παιδί μου δεν πήρες αυτό το βαθμό, αν όμως δεν το κάνεις και το επόμενο τρίμηνο θα πω στον κύριο Νίκο δανείζομαι ότι τέρμα οι προπονείς και δεν θα παίξει τον αγώνα αυτό το καλοκαίρι. Ναι, πλέον οι γονείς οι προπονητές έχουν πολύ μια πολύ ψηλά μεγάλη επιρροή. Ναι, ναι, τους έχουν πολύ ψηλά. Γιατί και στα μαθήματα ακόμα. Δεν είναι ακριβώς προπονητές, γιατί κάποιοι είναι δάσκαλοι. Δεν είναι μόνο προπονητές. Αυτό είναι το βασικό και αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Όταν ο προπονητής είναι και δάσκαλος μαζί. Έτσι το παιδί και ο γονέας τον εμπιστεύεται. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί πλάθουμε χαρακτήρες. Μου λέει η Ανουσιά μου ότι, θεία μου λέει, ξέρεις ότι έρχεται και του λέει ότι αν δεν φέρεις 16, δεν θα παίξεις τους αγώνες τον Ιούνιο. Δηλαδή και πορώνονται για το σχολείο για να παίξουν στον αγώνα. Άρα έχουν καλό μια κίνητρο, σχέση πολύ μεγάλου κινήτρου μεταξύ του προπονητή και των παιδιών. Και αυτό μου αρέσει. Ναι, δηλαδή ναι, ο ένας σωθεί από τον αθλητισμό στην παιδεία, από την παιδεία στον αθλητισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μακάρι να το κάνετε όλοι βέβαια και να το κάνετε με την καρδιά σας, όχι να το κάνετε για να το πείτε τώρα να το παίξετε καλή δάσκαλη. Τέλος πάντων, και ας μην το κάνουν με την καρδιά τους, ας το κάνουν τουλάχιστον. Ναι, ας βοηθήσουν μάλλον. Ας βοηθήσουν. Αυτό. Ναι, 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 θέλω ναι, να ευχαριστήσω και τους δύο. Καλά, όλοι μας θα φύγουμε, δεν είναι το θέμα αυτό. Να το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Οτιδήποτε νεότερο να το ενημερώσουμε. Να ξεκουραστεί τώρα το καλοκαίρι, να ανανεωθεί. Να γεμίσει τις μπαταρίες. Και να συνεχίσει έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει, να τον βλέπουμε, να τον καμαρώνουμε και να το χαιρόμαστε το παιχνίδι που παίζει πάνω στο ring. Σας ευχαριστώ γιατί πολύ. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Τέλεια. Μαρία, εσένα δεν θα σου πω για το καλοκαίρι και τα λοιπά. Θα πούμε την επόμενη εβδομάδα με άλλο καλεσμένο που θα έχεις. Έχουμε ακόμα παιδιά, έχουμε καλεσμένους, έχουμε πράγματα, δεν τελειώνουμε ποτέ. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Παιδιά, φεύγουμε. Φιλιά πολλά. Γεια σας.